Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, όπου και αν είστε και ό,τι και αν κάνετε. Πιστοί στο ραντεβού μας, εδώ ξεκινάμε το διαδικτυακό μας ταξίδι από το περιοδικό You που κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη σε όλα τα περίπτερα. Σας κάνω λοιπόν μια μεγάλη αγκαλιά και πάμε να σας ξαναγήσω στο θαυμαστό κόσμο της όπλης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Άγιο Δομήνικο και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο survival. Κλίκες, κόντρες, ανατροπές, φαβοροί, outsiders και όλα όσα θέλετε να μάθετε για όσα συμβαίνουν εκεί. Αμφίσα λαγκούδι, θύελα αντιδράσεων και αρνητικά μηνύματα έφεραν τα πάνω κάτω στο παιχνίδι. Τι λένε οι πρώην survivors για τους νύχτες. Μην το χάσετε. Γιώργος Γιαννός, ο παρουσιαστής του survivor, επιστρέφει στην Ελλάδα πολύ ερωτευμένος και σε λίγους μήνες και μπαμπάς. Τι έχουμε εδώ στο γιου, πολλά και διάφορα. Ακούστε να δείτε. Ο μεγάλος έρωτας και η εγκυμοσύνη της συντρόφου του Κωνσταντίνας Καραλέξη. Τι έλεγε στο γιου λίγους μήνες πριν, μόλις είχε γνωριστεί για την πιθανότητα ενός δεύτερου γάμου και βεβαίως πολλά άλλα ακόμα που απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Όλα αυτά στο γιου που κυκλοφορεί. Ευγενία Δημητροπούλου. Ψάξατε, ξαναψάξατε τον νέο αγαπημένο της και το μέλλοντα σύζυγό της. Σε λάθος άνθρωπο πέφτατε, ρε παιδιά. Εμείς λοιπόν βρήκαμε το γιατρό που είναι μαζί με την Ευγενία Δημητροπούλου και σας αποκαλύπτουμε το όνομά του, νευροχειρούργος είναι. Έτσι σας το λέω αυτό. Δεν κρατήστε το. Φυσικά ετοιμάζονται να παντρευτούν και θα γίνει ένας πολύ μεγάλος γάμος στην Κρήτη με παλωθιές και μαρινάδες. Ετοιμαστείτε μόνο στο γιου αποκλειστικότατο. Λάουρα Ανάγες, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, δίνει μία συνέντευξη στο γιου, η οποία είναι άκρος εξομολογητική. Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ να μιλάει έτσι. Για τα προσωπικά της, για τα επαγγελματικά της, για όλα όσα την πλήγωσαν, για όλα όσα την πόνισαν. Καθίστε να σας πω μερικές λεπτομέρειες και θα δείτε τι θα διαβάσετε όταν θα πάρετε στα χέρια σας το περιοδικό. Ακούστε λοιπόν! Το survivor της δικής μου ζωής είναι πολύ πιο σκληρό από το reality. Οι αλλαγές στη ζωή της μετά την ψυχοθεραπεία, οι συναντήσεις με το πνευματικό της, ο ρόλος στα backstage του The Voice, στο Skype. Τα σχόλια για την προσωπική της ζωή που την ενόχλησαν, όταν της έλεγαν πως πάζεις έτσι και δεν είσαι για τηλεόραση, και φυσικά τα προσωπικά της. Τι απαντάει στον πρώην σύντροφό της, Μιχάλη Μουρούτσο, αλλά και στον πρώην άλλο σύντροφό της, Βασίλη Σίμω, όταν βγήκαν και μίλησαν για αυτήν, όλα σε μία μοναδική, άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο γιου. Άγριες μέλισσες. Και τι σας έχουμε εδώ. Δύο άντρες, εκπληκτικούς, δύο ηθοποιούς, μοναδικούς. Μπαμπάς και γιος στη σειρά. Ο Κυριάκος και ο Μπάμπης. Ή αν θέλετε, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Γιάννης Βασιλότορ. Αυτοί οι δύο λοιπόν κάνουν μια σούπερ φωτογράφηση και μιλάνε για την καρμική του σχέση, για τις γυναίκες, το σεξ, το φλερ, τις εξελίξεις μέσα στη σειρά που θα συζητηθούν και αυτό εννοείται ότι δεν το χάνετε με τίποτα. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, 5 και 6 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα για να πάει στο Survivor και στη Φάρμα. Πόσο γελασμένοι είστε, παραπάνω ήταν τα λεφτά. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μας ξεναγεί στο υπέροχο εργένικο σπίτι της και μας δίνει απαντήσεις για όλα αυτά. Πόσα είναι λοιπόν τα λεφτά που της τάξανε και εκείνη αρνήθηκε, πώς είναι η ζωή της μετά το χωρισμό με τον Αριστομένη Γιαννόπουλο, πώς περνάει τώρα, υπάρχει περίπτωση επανασύνδεση μαζί του. Όλα αυτά τα super αποκαλύπτικα στο YouTube. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Σας άρεσαν? Εννοείται. Σας στέλνω πολλά φιλάκια. Είμαι η Τζόρτζη Σιρίχα και θα δίνουμε ραντεβού κάθε Τετάρτη εδώ για τα νέα του περιοδικού You. Γεια σας. Μια καινούργια χρονιά έχει ξεκινήσει με αέρα ανανέωσης στη μόδα και στο στυλ. Στο τεύχος που κυκλοφορεί θα αναλύσουμε πολλές τάσεις και πολλά καινούργια πράγματα που μας άρεσαν και σας τα προτείνουμε. Ξεκινάμε με μία εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου που συνδυάζει παστέλ χρώματα και oversized γραμμές. Η Αθηνά σε μία super chic χαλαρή εμφάνιση συνδυάζει το oversized πλεκτό με μία φαρδιά παντελόνα. Το μυστικό είναι ότι τονίζει τη μέση της και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο και χαλαρό αποτέλεσμα. Η παντελόνα της είναι σε αυτό το χρώμα που φέτος αγαπάμε πολύ, στο χρώμα της μέντας.
Το συνδυάζει με ιγουάρ του Lover και με sneakers σε λευκό χρώμα. Και βέβαια, λόγω εποχής, αλλά και λόγω εκπτώσεων, είναι η καλύτερη εποχή για να αγοράσουμε παλτό. Αν και οι επιλογές στα παλτό είναι πολλές, εμείς ξεχωρίσαμε δύο looks που πραγματικά μας άρεσαν πολύ. Και στις δύο εμφανίσεις, κοινός παρανομαστής είναι το τζιν παντελόνι. Στη μία εμφάνιση έχουμε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία συνδυάζει ένα κλασικό ασπρόμαυρο καρό παλτό με τζιν σε πιο ανοιχτό χρώμα και με πολύ κομψές μπότες σε κροκό δέρμα. Η δεύτερη εμφάνιση που μας εντυπωσίασε είναι αυτή της γνωστής blogger Χριστιάνας Ανδριοπούλου. Φοράει μία γούνα οικολογική φυσικά σε γκρι σουρί χρώμα με ένα τζιν παντελόνι σε πάλι σε πολύ ανοιχτό τόνο. Το στοιχείο που δίνει έμφαση στο look της είναι μία φούξια τσάντα σε έντονο χρώμα. Η Χριστιάνα συνδυάζει το γούνινο παλτό με chunky boots, που φέτος είναι η τελευταία λέξη της μόδας, και με διακριτικά κοσμήματα σε τόνους του χρυσού. Τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά των εκπτώσεων, είναι πραγματικά ευκαιρία να αγοράσουμε κομμάτια κλειδιά για την καρδαρόμπα μας και κυρίως να ανανεώσουμε τη διάθεσή μας. Γεια σας, είμαι η Βάσο και σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα total makeover σε πρόσωπο και σώμα για να αποκτήσετε ένα σμιλεμένο κορμί και ένα ψεγάδια στο πρόσωπο μετά τις ατασταλίες των γιορτών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε μερικές έξυπνες διατροφικές συμβουλές, όπως άλλωστε κάνουν και οι αγαπημένες μας τάρ, και μαζί με τα κατάλληλα προϊόντα, συμπληρώματα αλλά και θεραπείες θα δείτε το σώμα αλλά και το πρόσωπό σας να μεταμορφώνονται κυριολεκτικά. Πάμε να τα δούμε! Ας ξεκινήσουμε από την επιδερμίδα. Με το πέρασμα του χρόνου, οι ανάγκες για να διατηρήσουμε το δέρμα μας φρέσκο και νεανικό είναι ακόμα μεγαλύτερες, αφού τα σημάδια του χρόνου γίνονται ακόμα πιο έντονα στο πρόσωπό μας. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τα προϊόντα φροντίδας που χρησιμοποιούμε, ανάλογα με το τύπο της επιδερμίδας μας, αλλά και με τις ανάγκες μας. Μάλιστα, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιδερμίδα μας, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας με ένα ειδικό συμπλήρωμα που θα της χαρίσει όλα όσα έχει ανάγκη. Και για ακόμα πιο στοχευμένη φροντίδα, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, όπως την πλαστικό χειρουργό Γιολάντα Πεπέ, η οποία θα μας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία για μια νεανική και αναζωογονημένη όψη. Σειρά όμως μετά από τη φροντίδα του προσώπου μας έχει σωστή περιποίηση με το κατάλληλο προϊόν σύσφυξης, που θα μας χαρίσει υπέροχες αναλογίες. Ακολουθούμε λοιπόν μια ισορροπημένη διατροφή, την οποία συνδυάζουμε με συστηματική γυμναστική και φυσικά προσθέτουμε στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας ένα αδυνατιστικό ή συσφυκτικό προϊόν που θα μας χαρίσει ξανά ένα σμιλεμένο κορμί. Για να αποτοξινωθούμε αλλά και να χάσουμε τα περιττά κιλά των γιορτών, ενισχύουμε τη διατροφή μας με φρούτα και λαχανικά εποχής, αλλά και το κατάλληλο αποτοξινωτικό συμπλήρωμα που θα μας συστήσει ο γιατρός μας, το οποίο και θα μας βοηθήσει να αποβάλουμε τις τοξίνες από τον οργανισμό μας και να χάσουμε το περιττό βάρος. Τέλος, αν είσαι λάτης των γλυκών όπως εγώ, επίλεξε προϊόντα με λίγες θερμίδες για μια σωστή και φυσική διατροφή. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δεις στο γιο που κυκλοφορεί στις 27 Ιανουαρίου στα περίπτερα.